Να πούμε ότι η Energy πήρε το αεροπλάνο στις 10.30 ακριβώς το πρωί και πέταξε από Κωνσταντινούπολη για την Αθήνα. Λίγη ώρα μετά είχε κανονίσει και έφυγε για Θεσσαλονίκη. Τώρα είναι στο σπίτι της. Αποχώρησε διότι δεν ανέχθηκε άλλο το παιχνίδι. Ήξερε πλέον ότι το επόμενο άτομο που θα φύγει θα ήταν η Energy πλέον χωρίς τον Αλέξανδρο που τις έβγαλαν αμέσως. Είναι η πρώτη φορά νομίζω που παίχτης έφυγε μέσα σε μια εβδομάδα. Ενώ πρώτα τον άφηναν δύο εβδομάδες μέσα. Καημένο. Τώρα έφυγε το παιδί. Κρίμα. Λοιπόν, κρίμα και άδικο αυτό. Βέβαια, οι συμπαίκτες του να πούμε όσο μπορούν να τον βγάζουν και στα Insta Stories για να τον, να τον δώσουν και λίγη. Εντάξει, μπήκε που μπήκε, τουλάχιστον να κάνει και ένα ονοματάκι το παιδί. Μπράβο, μπράβο. Ταξίδεψε που ταξίδεψε. Να ακουστεί. Ναι. Λοιπόν, είναι μεγάλη υπόθεση να πούμε ότι εμείς όλοι είτε συμπαθούσαμε την έννοια στο παιχνίδι, είτε την αντιπαθούσαμε. Τώρα την αγαπήσαμε και θα την αγκαλιάσουμε όλοι μας. Η κοπέλα αυτή παράτησε ένα παιχνίδι το οποίο έκανε πολύ καλό σε αυτήν, όχι στην τσέπη της, αλλά έκανε πάρα πολύ καλό για την καριέρα της, γιατί η κοπέλα αυτή είναι τραγουδίστρια, είναι μια κοπέλα η οποία θα συνεχίσει να υπάρχει στην ελληνική showbiz. Είχε ανάγκη από κάπου να ξεκινήσει, να δυναμώσει το όνομά της. Το είχε ανάγκη αυτό. Παράτησε το χρήμα όλο που ήταν να πάρει. Γιατί πήγε ενάντια σε μια παραγωγή χιλιάδων ευρώ, ναι, να το πούμε. Ούτε 2.500 έχει πάρει στα χέρια της. Και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι ούτε τα 5-6 εβδομαδιάτικα που τους χωστάνε έχει πάρει. Και δεν ξέρουμε αν θα τα πάρει και ποτέ. Παρ' όλα αυτά λοιπόν θυσίασε το χρήμα και σηκώθηκε και έφυγε γιατί το κορίτσι αυτό, κυρίες και κύριοι, έχει αξιοπρέπεια. Αυτό το κορίτσι έχει αξιοπρέπεια. Και αν μιλάμε για παντελονάτους, να σας πω ότι παντελονάτα έφυγε μόνο η Energy αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε μέσα από κάποιους παίκτες να συμπεριφερθούν όπως η Energy, όχι να φύγουν από το παιχνίδι, αν και είναι δικαίωμά τους να το αποφασίσουν τα παιδιά αυτά, αλλά περιμένουμε τουλάχιστον να μην κάνουν τα στραβά μάτια, όχι στην Άννα και τα μηνύματά της, τα οποία δεν πρέπει να κάνει στραβά μάτια εκεί, αλλά προς την παραγωγή η οποία φέρεται απαράδεκτα, μια παραγωγή η οποία έχει καταπατήσει όλους τους κανόνες του παιχνιδιού, μια εταιρεία παραγωγής η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη και σημαντική, έχει τρομερές παραγωγές μέσα, αλλά για κάποιο λόγο κάποιοι άνθρωποι μέσα από αυτή την παραγωγή, μέσα από αυτή την εταιρεία ξεφτιλίζουν ένα προϊόν και το ευτελίζουν με ένα απέσιο τρόπο και κάνουν κινήσεις υποστηρίζοντας μία συγκεκριμένη παίκτρια που είναι η Άννα, μας είναι διάφορη, μπορεί να ήταν η Χλεμπονίδου, του Μιτζουρίδου, δεν μας ενδιαφέρει ποια είναι, αλλά αυτή τη στιγμή βλέπουμε μία παραγωγή να κάνει κινήσεις ισοπεδωτικές προς άλλους παίκτες, δείχνοντας νταβατζιλίδικα ότι αυτό γουστάρουμε και αυτό θα γίνει. Και μάλιστα δεν είναι ότι ξεπερνούν τους κανόνες, αλλά είναι ότι και δίνουν τα λεφτά τα οποία έπρεπε να τα πάρει κάποιος άλλος. Και τα δώσανε δύο εβδομάδες σερί. Προκλητικά δύο εβδομάδες σερί. Και σε αυτό βέβαια τα άτομα τα οποία θεωρούμε εμείς ότι είναι υπεύθυνα έχουν όνομα. Ακούνε στο όνομα Εμινέ, ακούνε στο όνομα Νίκη και ακούνε στο όνομα Φένια. Είναι η ηγετική πυραμίδα της παραγωγής που δεν τους γνωρίζετε. Είναι η ηγετική πυραμίδα και εφόσον λοιπόν δεν μας λένε για ποιο λόγο γίνεται αυτό, ναι, δεν δέχονται όλο αυτό που γίνεται ότι είναι παράνομο, τότε λοιπόν πρέπει να δίνουμε τα ονόματά τους για να ξέρετε κι εσείς πού θα τους και βρείτε. Και δεν υπάρχει θέμα ότι επειδή γράφεται μέσα ότι έχουμε κόλλημα με την Άννα και έχουμε κόλλημα με την Άννα. Είναι το θέμα των ημερών, ρε παιδιά. Είναι το θέμα των ημερών. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνετε αυτό. Δεν με ενδιαφέρει αν γράφετε ότι έχω πρόβλημα με την Άννα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ με την Άννα. Κόλλημα, σήμερα κόλλημα με την Άννα. Χθες κόλλημα με τον Άλεξ. Προχθές κόλλημα με τον Τζόνι. Προχθές κόλλημα με τον Παύλο. Προχθές κόλλημα με την Έρτζη. Προχθές κόλλημα με τον Άννα. Με όλους κολλήσαμε κάποιες στιγμές. Για όλους είχαμε κόλλημα. Είχαμε τον Φίλιππο. Κόλλημα είχαμε τη Λένια. Κόλλημα είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Δεν με αφορά όμως αυτό. Εγώ λοιπόν αυτό που θέλω από εσάς είναι για να βοηθήσουμε τα παιδιά αυτά που είναι μέσα και είναι αδικημένα παιδιά. Για τους αδικημένους λοιπόν, ψάξτε, βρείτε τα προφίλ στο Facebook αυτών των ανθρώπων που είναι η ηγετική πυραμίδα στην παραγωγή της συγκεκριμένη που λέγεται Power of Love και εξηγήστε τους το ποίημα ποιο είναι. Εξηγήστε τους ότι η αδικία πληρώνεται. Καλά, ήδη η Μπακοδήμου δέχεται αρκετά μηνύματα. Η κυρία Μπακοδήμου, δεν λέω Μαράκι, πια δεν λέω η Μαρία Μπακοδήμου, η κυρία Μπακοδήμου έχει κάνει σφάλμα καριέρας. Όχι γιατί έλαβε μέρος ως παρουσιάστρια σε αυτό το reality, το οποίο θεωρώ εγώ πετυχημένο και έχει αποτυχημένο σαν κίνηση δικιά της, αλλά γιατί κάνει τα στραβά μάτια σε μια παραγωγή και αδικοί παίκτες. Και μάλιστα, μαράκι μου, εδώ θα βάλω το μαράκι μόνο. Μαράκι, όταν έλεγες Άννα
2.500 θα παίρνει εσύ, αισθανόσουν καλά. Αν αισθανόσουν καλά, τότε εντάξει, με γεια σου, με χαρά σου, μείνε με αυτό το πράγμα που είσαι εκεί και κάνε το παγώνι, μην μιλά καθόλου και άσε να περάσει μόνο. Γι' αυτό, εξάλλου μετά από 3 μήνες, ποιο θα θυμάται να, με τι αδικίες που κάνατε, ποιο θα θυμάται τι βλακίες που κάνει αυτή η παραγωγή, ποιο θα θυμάται τα βατζιλίκη αυτών των ανθρώπων που επέλεξαν να υποτιμήσουν του μισού παίκτε μέσα από εκεί. Και του άλλου μισού δεν του υποτιμούν γιατί χρειάζονται παίκτε για να πάνε στον τελικό. Εντάξει, λοιπόν. Η Νέρτσι φέρθηκε άψογα, παντελονάτα και μπράβο της. Περιμένουμε το ίδιο από τον Μπιλ Τσαντριά, ο οποίος Μπιλ δήλωσε, έκανε μια σημαντική δήλωση ο Μπιλ, σημαντικότατη δήλωση, συγγνώμη να το φτιάξω γιατί είναι μεγάλη υπόθεση. Ναι, που δείχνει ότι... Ναι, που δείχνει ότι έχουμε να περιμένουμε από αυτόν, η υπομονή τελείωσε, η επιμονή μεγάλωσε, εμείς είμαστε δίπλα σου και περιμένουμε να γίνει η κίνηση μεγάλη και πλέον να βγουν όλα στη φόρα. Θέλουμε να βγουν όλα στη φόρα. Όπως ζήτησε και ο Μιλωνόπουλος να βγουν on camera, να πούνε όλοι οι παίχτες την άποψή τους, που ισχυρίζεται η Άννα ότι τα μηνύματα είναι αθώα. Ας τα βγάλετε ρε παιδιά, αφού είναι αθώα. Βγάλτε τα. Να τα δούμε κι εμείς αν είναι αθώα. Να τα κρίνει και ο κόσμος. Δώστε τα μηνύματα στο λαό. Είναι απλό αυτό που λέμε. Και όχι για να καταδικάσουμε την Άννα. Όχι. Αλλά το δίκαιο σαν παίκτρα πρέπει να φανεί. Εμείς δεν καταδικάζουμε την Άννα, καταδικάζουμε την παραγωγή. Εμείς καταδικάζουμε αυτούς που ανέχονται πράγματα από μια παίκτρια που ακούει στο όνομα Άννα. Ένα παιχνίδι που το υποστηρίξαμε κι εμείς, αλλά είναι καθοδηγούμενο. Εντάξει, κάποια πράγματα τα χωνέψαμε ότι έχει καθυστερήσει ψηφοφορία. Οκ. Και για να καταλάβετε. Αλλά... Για να καταλάβεις κι εσύ, Έλενα. Μας πρόδωσαν κι εμάς. Και εσείς εκεί έξω. Ότι υπάρχει μια παρανομία πάρα πολύ μεγάλη. Να σας πω ότι βγαίνει το Κυπριακό Άρμι, απειλεί τον Σαντριά το πρωί, ότι σε ένα λεπτό μπορεί να τον πετάξουν έξω. Και ταυτόχρονα μετά από λίγες ώρες βγαίνει και κάνει live εκεί μέσα η Άννα. Η Άννα, η οποία ας πούμε έχει κατηγορηθεί από πάρα πολύ κόσμο στο παρελθόν, αλλά στο κοντινό παρελθόν και στο μακρινό παρελθόν μέσα στο παιχνίδι, ότι δίνει τα spoiler στο συγκεκριμένο άνθρωπο. Και αυτή μιλάει μόνο με τον συγκεκριμένο άνθρωπο γιατί απλά θα τη σιγοντάρει. Εγώ λοιπόν αυτό που έχω να πω σε αυτήν την παραγωγή είναι ότι εφόσον κάνετε στραβά μάτια σε έναν άνθρωπο που απειλεί έναν παίκτη από μέσα, ο οποίος παίκτης αυτός έχει πολλά σημαντικά στοιχεία στα χέρια του, τότε λοιπόν κυρίες και κύριοι, γιατί έχει στα χέρια του, τα έδωσε ο Μιλωνόπουλος. Του είπε ο Μιλωνόπουλος, δες τα διάβασε και βγήκε και άρχισε να τα φωνάζει. Όταν λοιπόν συμφωνεί και κάνει το παγώνι και δεν μιλάει η παραγωγή για αυτά όλα που συμβαίνουν από το συγκεκριμένο Κυπριακό Άρμι, τότε είμαστε σίγουροι ότι σίγουρα κάνουν τη δουλειά σας και εκτελούν τις δικές σας εντολές. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα αποκλειστικά και μόνο ασχολήθηκα με εσάς. Κυρίες και κύριοι, να ξέρετε ότι η Εμινέ, η Νίκη και η Φένια είναι υπεύθυνοι σε αυτή την παραγωγή. Βρείτε τα προφίλ τους, πηγαίνετε εκεί, πείτε αυτά που θέλετε να πείτε, διαμαρτυρηθείτε και πείτε ότι πλέον μη μας περνάτε για βλαχαδερά. Επειδή στην Τουρκία, εκεί που είστε στην Κωνσταντινούπολη, έχει 10 εκατομμύρια πληθυσμό και όλη η Ελλάδα έχει 10 εκατομμύρια, μην μας περνάτε για κόπανους, μην μας περνάτε για ηλίθιους τηλεθεατές, και ότι απλά δεν θα κάνουμε τίποτα, δεν θα αντιδράσουμε σε τίποτα σε αυτά που κάνετε. Όχι, αντιδρούμε, όχι, δεν γουστάρουμε μια τέτοια παραγωγή, όχι, είστε σκροί. Το 9,8% σε ένα γκαλά που ξεκατνιάστηκε όλος ο κόσμος, αν δεν σας λέει κάτι, τότε λοιπόν να σας πω εγώ, παιδιά, κατεβάστε την ομπρέλα, δεν βρέχει, σας φτύνουμε. Και Μαριάννα, όχι, δεν έχουμε προσεγγίσει εμείς την Άννα, γιατί έχουμε πει, επειδή υπάρχουν αποδείξεις, υπάρχουν, αν ήθελε, ας επικοινωνούσε αυτή να μας έλεγε κάτι άλλο. Εγώ... Και να πούμε και κάτι, επειδή υπόθηκε χθες στο live ότι ο Θοδωρής και καλά ήταν η μοναδική που του άνοιξε το live και μίλησε. Λέει ψέματα. Χθες, είναι ψέματα. Λέει χθες, ψέματα. Άλλο ένα ψέμα. Λέει ψέματα. Είπα εγώ ότι είχα επικοινωνήσει την προηγούμενη μέρα με τον Παύλο Παπαδόπουλο, ο οποίος δεν με δέχθηκε. Και ο Τζόνι βγήκες, σε είχε αποδεχτεί και δεν είχε καλό σήμα. Δεν είχε καλό σήμα. Λοιπόν, ξαφνικά βγαίνει ο Κύπρος με την Άννα και λένε ότι ήσουν η μοναδική, λέει, που τον άφησες να μιλήσει σε live. Με τη Ζένια δεν μίλησα. Με τη Ζένια δεν μίλησα. Εντάξει, λακίες, και άλλο ένα ψέμα. Δεν μπήκα στο λίγο. Επίσης. Γι' αυτό που είπε το πρώτο με το. Που είπε. Α, ναι, που δεν. Για να προσεγγίσει, ναι, ότι δεν την προσέγγισε την Άννα. Τι να προσεγγίσω, να σε πάρω τηλέφωνο να σου πω τι. Έχω κάποια μηνύματα στα χέρια μου τα οποία κάνει αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Αφού τα ακούω την ίδια. Τι να πάω να τη πω. Να πάω να την αναστατώσω. Δηλαδή να πάρει και ένα δημοσιογράφο ακόμα τηλέφωνο που εγώ έμαθα ότι έκλαιγε, χτυπιότανε και έλεγε δεν μπορώ, δεν αντέχω αυτό που μου συμβαίνει. Και να πάρω και εγώ τηλέφωνο να σου πω. Α, γεια σου, είμαι ο Ρακιτζής. Που θαυμάζεις πάρα πολύ, γιατί έτσι θα μου είχε πει στο live της.
ότι με θαυμάζει πάρα πολύ. Που με θαυμάζει πάρα πολύ και έχω τα στοιχεία αυτά στα χέρια μου, τι να κάνω. Και τι να μου πει, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην τα βγάλει στον αέρα γιατί έτσι και έτσι. Μα δεν τα βγάλα στον αέρα, ούτως ή άλλως. Αλλά όμως τι να πω μαζί της. Τι να πω μαζί της. Τι να πω. Εγώ μίλησα μόνο με τον άνθρωπο ο οποίος δεν είχε κάμερα μπροστά του και μικρόφωνο. Γιατί η Άννα έχει και μια κάμερα και ένα μικρόφωνο, επιμονή μου βάζει. Μίλησα, λέει, αφού είσαι δημοσιογράφος, Βεράκ, έτσι δεν γίνεται. Όχι, δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Όταν ο άλλος έχει ψυχολογική πίεση, δεν τον παίρνει τηλέφωνο να σου δώσει απαντήσεις. Όταν εγώ αυτή τη στιγμή δεν έψαχνα στοιχεία δικά της, τα είχα τα στοιχεία με τα δικά της. Με αυτή τη λογική και η Άννα είναι δημοσιογράφος. Βέβαια. Εγώ λοιπόν, και, κοιτάξτε να σου πω, είχα τα στοιχεία στα χέρια μου και έψαξα να βρω αυτόν που δεν έχει κανένας. Και τον έβγαλα. Δύο φορές τον έβγαλα. Εμένα η δουλειά μου ήταν να ρωτήσω, είναι αλήθεια ρε αυτά που έχω εδώ μπροστά μου, στο Δημητράκη. Και ο Δημητράκης μου έδωσε απαντήσεις. Και ο Δημητράκης μου άνοιξε επίσης και μου έδωσε περισσότερα στοιχεία. Εξάλλου, και εδώ να βγαίνει, ας πούμε, η Άννα που δεν θα έβγαινε, ξαφνικά όταν αν ακούγαμε, εμείς δεν μπορούσαμε να την καλύψουμε σαν τον Κύπριο, αν ακούγαμε ότι ήταν λάθος τα πάντα, αναγκαστικά θα τη στριμώχναμε. Στον αέρα. Ειδικά ο Θοδωρής. Θα τη έλεγε, ναι, αλλά αυτό είναι έτσι. Δεν τι να μου πει εμένα. Καταρχήν δεν αντιμετώπιζα όπως ο Κύπριος. Δεν θα έλεγα εγώ η αστυνομία που ήταν δίπλα σου και ο ψυχολόγος που σου λέγανε την αγράφεις για να την καλύψει σε αυτά που έχει ο άλλος στα χέρια του. Γιατί αυτά συνέβησαν στο ξενοδοχείο. Αυτά συνέβησαν στο ξενοδοχείο. Πάμε όμως παρακάτω να δούμε τι έγινε το Γενάρη, τι έγινε το Φλεβάρι, τι έγινε αρχές Μάρτη. Όχι, κάτσε γιατί εδώ γράφουν. Ρε Θοδωρή, δεν είχες πει ότι μίλησε στο live της Άννα στο Instagram, αλλά δεν της έκανες δημοσιογραφικές ερωτήσεις για να μην την εκθέτεις. Ναι, επειδή δεν της έκανε για να μην δώσει spoil, παιδιά. Δεν είχε συμβεί. Δεν είχε συμβεί τότε. Δεν είχαμε το συμβάν αυτό τότε. Δεν είχαμε μήνυμα στα χέρια μας. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Μιλάμε για ένα μήνα πίσω τώρα. Πριν από ένα μήνα έγιναν αυτά. Λοιπόν, και δεν κάνει ερωτήσεις για να μην δώσει spoil, όχι να μην δώσει απαντήσεις. Είπα λοιπόν εγώ ότι, και τις είπα τις ίδιες, δεν βγήκα σαν δημοσιογράφος, βγήκα ως φαν του παιχνιδιού. Και σου μιλάω. Γιατί δεν ήθελα να τις κάνω ερωτήσεις, γιατί εγώ ήξερα την επόμενη εβδομάδα τι συμβαίνει και δεν ήθελα να μάθω. Μαριάννα, να τη τα πει ευθέως. Μαριάννα, εσύ αλλού τελείως. Τι λέει. Εντάξει, ότι να τη τα πει ευθέως. Τι ήθελα να τη πω. Ναι. Δηλαδή, μου θέλει να τη συναντήσουμε κιόλα να πάμε να τη. Τι ήθελα να απολογηθούμε στην άνοιξη του Δημητροπολί. Σα παρακαλώ τώρα. Να τη πω τι ευθέως τη κοπέλα, δεν κατάλαβα. Ξέρετε κάτι, αυτό είναι ψυχολογική βία όμω. Το να πάω εγώ που έχω τα στοιχεία σε χέρια μου, να ρίξω στη μούρη και να πάρω τα στη μούρη τώρα και να δούμε τι γίνεται. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι σωστό. Εγώ λοιπόν ήθελα να πιστοποιήσω εάν όντως υπήρχε μια επικοινωνία και πόσο καιρό υπήρχε αυτή η επικοινωνία. Έβγαλε τον άνθρωπο, έδωσε την απάντησή του. Αυτή έχει τώρα λοιπόν το κάθε δικαίωμα να απαντήσει με τα δικά της στοιχεία, αν είναι αυτά που λέει ο Δημήτρης είναι ψέματα ή αλήθεια. Εγώ δεν εμπλέκομαι πουθενά. Εγώ τη δουλειά μου κάνω. Και η δουλειά μου δεν είναι να πάω να μιλήσω με την Άννα. Η δουλειά μου ήταν να πάω να μιλήσω με αυτόν που δεν είχε μικρόφωνο μπροστά του και μια κάμερα. Εντάξει. Αυτό ακριβώς έκανα και μίλησα μαζί του.